Κόψουμε και πάλι. Σας διάκοψα νωρίτερα, κύριε Τσακαλώτε. Αναφερόσασταν εκείνη τη στιγμή στο αν ήταν μια επιλογή σας. Δεν ήταν η επιλογή μας. Εμείς τι έχουμε κάνει σε όλη αυτή τη διαπραγμάτευση? Έχουμε πει κάθε εμπόδιο σε καλό. Έχουμε αυτό το ταμείο. Ήτανε κάτι με επιβολή από τη γερμανική πλευρά. Είχαμε όμως και ένα πρόβλημα στην Ελλάδα, ότι τα Υπουργεία δεν ήταν και ο κατάλληλος θεσμός για την αναδιάθρωση των επιχειρήσεων. Άρα εμείς λέμε ότι οι επιχειρήσεις που θα μπουν σε αυτό το ταμείο θα υπάρχει το εξειδικευμένο προσωπικό και η σύνδεση με τα Υπουργεία για την αναδιάθρωση αυτών των επιχειρήσεων εντός της πολιτικής της κυβέρνησης, είτε είναι αυτό στις τηλεπικοινωνίες, είτε είναι αυτό στην ενέργεια, είτε είναι σε κάποιο άλλο τομέα. Άρα εμείς λέμε ότι είναι προφανές ότι τη ΔΕΗ, αν πάει η ΔΕΗ εκεί, δεν είναι πολύ εύκολο για το Υπουργείο να είναι υπεύθυνη για την αναδιάρθρωση αυτής της επιχείρησης και να γίνει πιο αποτελεσματική και πιο κοινωνική, γιατί περάσαμε στο νομοσχέδιο και τη διάταξη ότι αυτές οι επιχειρήσεις που μπαίνουν μπορεί να είναι όχι εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά επιχειρήσεις γενικού οικονομικού σκοπού, όπως ορίζεται από την Ευρώπη, που αναγνωρίζεται ότι δεν είναι μπορούν να κρατήσουν δηλαδή το κοινωνικό τους ρόλο. Να κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα και να πάμε μέχρι το τέλος του έτους. Εκεί αναμένεται πλέον να έχουν κλείσει και τα ανοιχτά μέτωπα σε ό,τι αφορά τα ΙΠΕΔ, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς επίσης και την αγορά γης, το real estate. Ναι, θα υπάρχουν, δηλαδή το ταμείο μέχρι το τέλος του έτους πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί. Όπως είπατε, θα είναι ένα ταμείο που θα έχει 4 υποταμεία, που είναι το ΤΑΦΧΙ, το ΤΑΙΠΕΔ, που το ΤΑΙΠΕΔ θα έχει μόνο επιχειρήσεις που θα είναι προς ιδιωτικοποίηση, θα είναι το ΙΔΕΚΟ και το real estate που λέτε εσείς, τα ακίνητα. Άρα αυτό θα δημιουργήσει καινούρια αξία, η οποία το μισό θα πηγαίνει, αυτό διαπραγματευτήκαμε επίσης εκείνο το βράδυ, εκείνο το πρωί, το μισό θα πηγαίνει για το χρέος και το μισό θα πηγαίνει με επενδύσεις, δηλαδή θα δημιουργούνται χρήματα που με άλλους θεσμούς που είναι πιο εξειδικευμένοι σε πού μπορούν να γίνουν επενδύσεις, είτε είναι Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή είναι το EBRD, είτε είναι κάποιος η καινούργια μας τράπεζα, η Αναπτυξιακή Τράπεζα, που και γι' αυτό θα υπάρχει νομοσχέδιο μετά από το καλοκαίρι, θα μπορεί να βοηθήσει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα που θέλω να συζητήσουμε είναι η αισιοδοξία σας για την ανάπτυξη και για την επιστροφή στην ανάπτυξη από το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Πού το στηρίζετε αυτό? Το στηρίζω ότι είχαμε πολύ μεγάλη ύφεση και άρα έχουμε πολλές δυνατότητες. Το στηρίζω ότι παίρνουμε χρήματα για τα ληξιπρόθεσμα που αντισταθμίζουμε. Εγώ προσπαθώ πάντα να είμαι ειλικρινής και στη Βουλή παίρνω πολλές φορές κριτικές, γιατί εγώ αναγνώρισα ότι τα μέτρα που πήραμε ήταν υφησιακά. Άρα πρέπει να δούμε τι αντισταθμίσεις έχουμε σε αυτά τα υφησιακά μέτρα. Αυτά που πήραμε για τα ληξιπρόθεσμα είναι αυτό. Τρίτον, υπάρχει το θέμα του χρέους. Δηλαδή για πρώτη φορά λένε, δεν ξέρω πότε θέλετε να συζητήσουμε για το χρέος, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό, ότι πήραμε έναν ορισμό τι σημαίνει αν είναι ανάγκη. Το είχαμε αποφάσει του Eurogroup που λένε εδώ είμαστε, αν είναι ανάγκη σας κάνουμε κάτι το χρέος. Τώρα όμως υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός σε σχέση με τις ανάγκες χρηματοδότησης του δικού μας χρέους. Αυτό τι σημαίνει, γιατί το λέω αυτό? Αυτό δίνει στους επενδυτές ένα καθαρό διάδρομο. Τώρα ένας επενδυτής ξέρει ότι στα επόμενα 15-20 χρόνια οι δανειακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας δεν θα είναι ποτέ παραπάνω από 15% του ΑΕΠ. Άρα εγώ σαν Βρετανός επενδυτής ή Έλληνα στη Βρετανία που θέλει να επενδύσει, ξέρω ότι μπορώ να επενδύσω τα χρήματά μου με μεγαλύτερη ασφάλεια, γιατί υπάρχει αυτός ο διάδρομος. Και αυτό μου δίνει κάποια αισιοδοξία ότι αν η Ευρώπη αντιδράσει σωστά για τον Brexit, δεν ξέρω αν θέλετε να το μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα, αντιδράσει σωστά, δημιουργεί αυτό το διάδρομο που θα επιστρέψουν και επενδύσεις. Λοιπόν, νομίζω ένα σχόλιο για την αισιοδοξία και την επιστροφή στην ανάπτυξη έχει να κάνει ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Τον ακούμε και επιστρέφουμε.